Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ζωντανά εδώ από την Αλφα Τηλεόραση για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στην περιοχή των Σερών. Καλησπέρα λοιπόν από καρδιάς. Παρασκευή σήμερα, 13 Νοεμβρίου. Και εμείς δεν πιστεύουμε στο λεγόμενο Παρασκευή και 13. Δεν φορέσαμε μπλε για αυτόν τον λόγο ούτως ή άλλως, ούτε έχουμε σκόρδα κάτω από το τραπέζι μας, τίποτα τέτοιου είδους. Μακριά από μας ούτως ή άλλως είδηση δαιμονίες. Και νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω και την παγκόσμια κατάσταση, δεν χρειάζεται καμία Παρασκευή και 13 για να μας φέρει τον φόβο ότι κάτι στραβό θα συμβεί. Τα καταφέρνουμε και σαν άνθρωποι από μόνοι μας και το βλέπουμε σε καθημερινή τουλάχιστον βάση. Να σας καλησπερίσουμε, αφού βεβαίως σας πούμε ότι όπως κάθε μέρα, άλλωστε έτσι και σήμερα, ζωντανά από τις 5 μέχρι και τις 6, Alpha News 24 με ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα αλλά και ειδήσεις που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Είμαι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι με αφήσατε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την γρήπη. Προστατευτείτε και εσείς, διότι πάρα πολλοί κόσμος, τουλάχιστον από όσο ακούω και εγώ, βρίσκεται στα πρόθυρα είτε βιώνει κάτι ανάλογο με αυτό που βιώνουμε σχεδόν ο μισός σταθμός της Αλφα Τηλεόρασης Βόρειο Ελλάδος. Και σας εύχομαι από καρδιάς περαστικά. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν το βιώνετε, σας παρακαλώ προστατευτείτε, διότι αυτές οι εναλλαγές των καιρικών φαινομένων με το πρωί να είναι σχεδόν ανοιξιάτικος ο καιρός και με το βράδυ να είναι χειμωνιάτικος, μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση την οποία και βιώνουμε. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε, να πούμε, να αναλύσουμε. Ούτως ή άλλως τα αναλύουμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8.30 και τα αναλύουν ακόμα καλύτερα στις 9 η ώρα ακριβώς, όπως κάθε βράδυ άλλωστε ο Κώστας Αργυρός με το εκπληκτικό δημοσιογραφικό του επιτελείο, το οποίο και βλέπετε live. Να ξεκινήσουμε βεβαίως τη θεματολογία μας και να την ξεκινήσουμε από το αγαπημένο θέμα και που μας αφορά εδώ στη Θράκη και που είναι το ζήτημα του προσφυγικού. Το προσφυγικό ζήτημα ήταν τουλάχιστον το κυρίαρχο θέμα, το οποίο και συζητήθηκε κατά την άτυπη συνάντηση βεβαίως πρέπει να πούμε των ηγετών στην Μάλτα. Προκλήθηκε, θα λέγαμε, και από τον Ιταλό Πρωθυπουργό αλλά και από τον Έλληνα, ο οποίος και τόνισε ότι η διαχείριση είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό και πλέον η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί επιπλέον από αυτά τα οποία και διαχειρίζεται ούτως ή άλλως. Σημαντικές οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την σύνοδο τη συγκεκριμένη και μιλούμε για το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι και την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα για να τεθεί και το ζήτημα της βοήθειας που θα πρέπει να δώσει και η γείτονα χώρα, η Τουρκία και ίσως, γιατί εκεί πέρα πηγαίνει το μπαλάκι πλέον, να δημιουργηθούν εκεί και τα λεγόμενα hot spots. Δηλαδή, για να έχει και ουσία, για να έχει και νόημα και για να μην θρυνούμε και θύματα στην θάλασσα, στο Αιγαίο, καλό θα ήταν τα hot spots τα οποία και αναμένεται να δημιουργηθούν στην ελληνική πλευρά. Και μιλούμε βεβαίως για τα κέντρα διαλογής, θα λέγαμε, ας το πούμε, ανθρώπινων ψυχών ή αν θέλετε το ποιος θα πάρει μια κάρτα, το ποιος θα μπορέσει να προχωρήσει παραπάνω, το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήταν προτιμότερο, λένε όλοι, να γίνεται αυτή η διαλογή στα παράλια της Τουρκίας, ώστε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα και να ξεβράζει η θάλασσα ανθρώπινες ζωές. Να δούμε λοιπόν το τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, το πώς συνέδεσε το προσφυγικό ζήτημα και με την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως το τι θα γίνει με την Τουρκία. Να δούμε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Είναι μεγάλη ευθύνη όλων μας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα της εποχής μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτας για την μετανάστευση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των αιτιών της δημιουργίας των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και την ευθύνη που έχει ο ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος, αναδεικνύοντας τη θέση ότι δεν θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών εάν δεν προσεγγιστούν οι ρίζες του προβλήματος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει και ως αιχμή το επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία την ερχόμενη εβδομάδα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το ζήτημα της διαχείρισης των προσφυγικών ροών. Αυτή την πρόταση την είχα θέσει σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής από τον προηγούμενο Απρίλιο. Την ανάγκη συνόδου ξεχωριστής με την Τουρκία, αλλά και προσπάθεια συνεννόησης και διαλόγου με τις τουρκικές αρχές. Είναι θετικό λοιπόν ότι σήμερα πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις και θα υπάρξει μια ουσιαστική, έχει ήδη ξεκινήσει, μια ουσιαστική προσπάθεια συνεννόησης και διαλόγου με την τουρκική κυβέρνηση, που θα καταλήξει, πιστεύουμε, και σε ένα κοινό σχέδιο δράσης και σε μια σύνοδο με την Τουρκία μέχρι το τέλος του Νοέμβρη.
μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται και το ταξίδι μου στην Τουρκία την ερχόμενη εβδομάδα και οι συναντήσεις μου με τον Πρωθυπουργό Νταβούτογλου και τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κεντρικές θέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να γίνεται στην Τουρκία η ταυτοποίηση και η επανεγκατάσταση των προσφύγων προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταματήσει το καθημερινό ρίσκο και το καθημερινό δράμα της απώλειας ζώων στη θάλασσα του Αιγαίου και αφετέρου να υπάρχει καλύτερη φύλαξη στα σύνορά της. Είναι προφανές ότι η μόνη πραγματική πιθανότητα να σταματήσουν αυτές οι ροές, ροές τόσο μεγάλες που καμιά χώρα, πόσο δε μάλλον η Ελλάδα της κρίσης, καμιά χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί. Να σταματήσουν οι ροές λοιπόν, αλλά και να υπάρξει μια ουσιαστική προσπάθεια διευθέτησης της προσφυγικής κρίσης, η μοναδική δυνατότητα είναι η συνεννόηση με την Τουρκία, ώστε να δοθεί και οικονομική βοήθεια, αλλά και ουσιαστική δυνατότητα να υπάρξει στις τουρκικές ακτές και όχι στα ελληνικά νησιά οργανωμένη προσπάθεια κέντρων υποδοχής, τα hot spots δηλαδή, να μεταφερθούν απέναντι και από εκεί να γίνεται οργανωμένα η διαδικασία της επανεγκατάστασης προσφύγων στην κεντρική Ευρώπη. Όχι από τα ελληνικά νησιά, αλλά από την Τουρκία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της συνεννόησης μιας έντιμης συμφωνίας με την τουρκική πλευρά. Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι κατά την επίσκεψή του στη γείτονα χώρα θα συνομιλήσει με την τουρκική κυβέρνηση για την ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με παράλληλη ωστόσο τήρηση των όρων και των αρχών που τη διέπουν, με σεβασμό και στο κυπριακό ζήτημα. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνουν βήματα και προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού στην Τουρκία, που είναι απαραίτητη όρη για την ενταξιακή διαδικασία, βεβαίως όμως, και προς την κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της αναγνώρισης κυπριακής δημοκρατίας, αλλά και των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η Ελλάδα να έχει πλήρη ενημέρωση για τις επαφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Τουρκία, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν και στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Παράλληλα, κατά τη συνάντηση αυτή, έκλεισε και η όποια σεναριολογία των προηγούμενων ημερών σχετικά με κοινές περιπολίες Ελλάδας-Τουρκίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Γιούνκερ αναγνώρισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ατυχής η έκφραση «κοινές περιπολίες» και του είπε ότι δεν θα ξανατεθεί και πως θα αντικατασταθεί από την έκφραση «συντονισμένες ενέργειες». Έκφραση που καθορίζει με σαφήνεια ότι κάθε χώρα δρά στο χώρο που ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πολύ σημαντικό νομίζω και αυτό το ξεκαθάρισμα και αυτή η διευκρίνηση, η οποία έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα, πρέπει να πούμε, ως τοποθέτηση τουλάχιστον το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να παραμείνουμε στο θέμα, καλησπέριζοντας τη βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατάσα Αγκαρά, την οποία και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κυρία βουλευτή. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βρίσκεστε και εκπροσωπείτε, βεβαίως, πρέπει να πούμε, την περιοχή του Εύρου, όπου βρίσκεται και στα σύνορα με την Τουρκία. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη γειτονά χώρα, έχοντας στην ατζέντα του αρκετά θέματα για τα οποία και θα πρέπει να συζητήσει, διασφαλίζοντας ωστόσο, όπως τονίζει και ο ίδιος, και τις κόκκινες γραμμές της κυβερνητικής πολιτικής, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς από την αρχή, γνωρίζοντας μάλιστα και έχοντας ζήσει και εμείς στον Εύρο, με συγχωρείτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το θέμα των μεταναστευτικών ροών και την φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων, τονίζαμε από την αρχή ότι το προσφυγικό ζήτημα, η διαχείριση μάλλον των προσφυγικών ροών, θα λυθεί μόνο σε συνεργασία με την Τουρκία και εγώ το επεκτείνω πολλές φορές και λέω και με τη Βουλγαρία αλλά και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προφανώς. Έχουμε δει, έτσι όπως φαίνεται το σκηνικό, οι πρόσφυγες μεταφέρονται, φτάνουν στην Τουρκία και από εκεί και πέρα πέφτουν στα χέρια των δουλεμπόρων και των λαφρέμπορων που τους μεταφέρουν με κίνδυνο της ίδιας τη ζωή στην Ελλάδα. Πιέζαμε από την αρχή και εμείς σαν βουλευτές αλλά και η ελληνική κυβέρνηση προς την Ευρώπη και προσπαθούσαμε να το κάνουμε κατανοητό ότι πρέπει η διαχείριση, ουσιαστικά η καταγραφή των ανθρώπων αυτών να γίνεται, των προσφύγων να γίνεται στην Τουρκία, να αναγνωριστεί ως χώρα υποδοχής η Τουρκία και όχι η Ελλάδα και η Ελλάδα να είναι χώρα διέλευσης των προσφύγων, ώστε η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων να γίνεται μέσα από ασφαλείς διόδους και η μετεγκατάστασή τους στην Ευρώπη.
Φαίνεται, ήταν θετικά τα αποτελέσματα από τη Σύνοδο Κορυφής στη Μάλτα. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πειστεί από αυτήν τη διαδικασία και εκεί να πω ότι μας δίνεται και εμάς ένα πεδίο δράση στο να αναπτύξουμε καλές σχέσεις με την γείτονα χώρα αλλά και να θέσουμε και ζητήματα της ανταξιακής διαδικασίας και κυρίως το ζήτημα που μας αφορά όλους. Φαίνεται πάντως, κυρία Γκαρά. Είναι συνολικό ζήτημα η διαχείριση και των συνόρων, η φύλαξη των συνόρων, η διαχείριση του προσφυγικού, αλλά και η εξωτερική μας πολιτική και οι σχέσεις που έχουμε. Φυσικά. Κυρία Γκαρά, φαίνεται ότι ούτως ή άλλως η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο προς το παρόν του διαμεσολαβητή. Είναι η πρώτη επαφή ουσιαστικά. Φαίνεται ωστόσο ότι η ατζέντα της Τουρκίας είχε ξεκαθαριστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ζήτησε χρήματα, επιπλέον χρήματα, και πολλοί εκφράζουν το φόβο ότι θα ζητήσει και άλλα θέματα που δεν αφορούν μόνο στην ας το πούμε, πορεία της προς την ένταξη, την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία και θέλει και τα οποία αφορούν και την Ελλάδα. Εκεί πέρα υπάρχουν γραμμές. Βεβαίως, υπάρχουν ζητήματα. Προφανώς η Τουρκία από την πλευρά της διεκδικεί τα περισσότερα και διεκδικεί και προς το δικό της συμφέρον ή βάση των επιδιώξεων της τουρκικής κυβέρνησης και της πολιτικής που ασκεί. Από εκεί και πέρα όμως προφανώς και η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη συνολικά πρέπει να έχει κόκκινες γραμμές. Η Ελλάδα έχει κόκκινες γραμμές. Τις έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, έχει αναφέρει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά είναι πράγματα τα οποία μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση πιέζουν και διεκδικούν και οι δύο πλευρές. Ωστόσο, εκτιμώ ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, διότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να στείνουμε τείχους μπροστά σε αυτό το ζήτημα, διότι μιλάμε για ζήτημα ανθρωπιστικής κρίσης. Νομίζω ότι είναι φυσικό αυτό που λέμε. Εννοείται ότι... Παρακαλώ. Πάω στο προηγούμενο που λέγαμε για τις κόκκινες γραμμές. Ήδη έχουμε δείγματα από την ελληνική κυβέρνηση άμεσης αντίδρασης και πολύ κάθετης στάσης και αντίδρασης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα με την Τουρκία. Αναφέρατε πριν στο ρεπορτάζ σας. Για τις κοινές περιπολίες. Άκουσα για τις κοινές περιπολίες. Δεν συζητιέται από τη δική μας κυβέρνηση. Η κάθε χώρα φυλάει και κινείται τα δικά της σύνορα και είναι υπεύθυνη για τα κοινά της σύνορα. Είναι διαφορετικό από το να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει συντονισμός, είναι διαφορετικό πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινές περιπολίες. Πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε και τις επόμενες ημέρες το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν θα μετέχετε και εσείς στην αποστολή, κυρία Γκαρά, ή αν θα, είναι, δηλαδή αν θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα βρίσκονται από τη Θράκη, γιατί η Θράκη είναι ένα σημείο το οποίο. Ας το πούμε, πάντοτε αγωνιούμε για το τι θα ζητήσουν από την γείτονα χώρα και το τι θα υποθεί. Πάντως θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ξέρω ότι σε λίγη ώρα έχετε και συνάντηση με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος, Σαδεδί. Οπότε και θα μάθουμε και περισσότερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία, κυρία Γκαρά. Να είστε καλά. Βεβαίως, ευχαριστώ και εγώ. Πάντως εμείς είμαστε πάντοτε σαν βουλευτής στη διάθεση του Πρωθυπουργού για να μας αξιοποιήσει σε οποιοδήποτε ταξίδι τόσο σημαντικό. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Γιατί έχετε και ήδη αναπτύξει και στις σχέσεις, γι' αυτό και λέω με τις αρχές που μπορούσαν να είναι κομβική σημασία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γκαρά. Να είστε καλά κι εσείς. Πραγματικά αρχίζει και γίνεται ανησυχητικό, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα αυτό. Ανησυχητικό για ποιο λόγο? Διότι την προηγούμενη φορά που έγινε η πρώτη συζήτηση με την Τουρκία, φάνηκε η διάθεση και για αρκετά χρήματα, ζήτησε αρκετά χρήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να γίνει μια επίσπευση των διαδικασιών για την ενταξιακή της πρόοδο και πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας Θεός ξέρει το τι ακριβώς θα υποθεί. 17 και 18 τελικά του Νοέμβρη, την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη γειτονική χώρα και θα μεταφέρει βεβαίως και τα τεκτενόμενα από την ΑΤΠ Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ξαναγίνει, όχι, θα ξαναγίνει, θα υπάρξει Σύνοδο Κορυφής με τη συμμετοχή της Τουρκίας αυτή τη φορά, για να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα δούμε και θα πούμε περισσότερα για όλα αυτά. Μάλλον θα παραμείνουμε στο θέμα, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έφτασε στην Ελλάδα ήταν να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών και να συναντηθεί. Πολύ ωραία συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τα στελέχη του Υπουργείου για να δούνε τον τρόπο με το οποίο και θα χειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Να δούμε το τι έγινε. Έτσι, ένα απόσπασμα της συνομιλίας που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εξωτερικών και επανερχόμαστε. Μετά εξωτερικής πολιτικής, αλλά και ήρα μαζί να μας επισκεφτεί εδώ στο Υπουργείο. Έχω καιρό να έρθω σε αυτό το Υπουργείο.
Και ως πρωθυπουργός, δεν ξέρω, άρχιες μου φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι παρότι δεν έχω έρθει, η εξωτερική πολιτική παίζει κεντρικό ρόλο και στην διαπραγματευτική δύναμη της χώρας, στην διαπραγματευτική δυναμική, η οποία είναι ανεξάρτητη, διότι είμαστε διαρκώς σε διαπραγμάτευση. Αλλά εν ώψη και της προσφυγικής κρίσης και του επικείμενου ταξιδιού μας στην Τουρκία, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και ενημέρωση που θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, ώστε να αξιοποιήσουμε το momentum που λέτε και εσείς οι διπλωμάτες για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει και με την συνάντηση. Είπαμε θα δείτε περισσότερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 8:30, αλλά και στα επόμενα δελτία ειδήσεων και μέσα στο Σαββατοκύριακο, που επιμελείται και παρουσιάζει η Γιώτα Ιζωγράφου. Θα πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, και είναι βεβαίως οι διαπραγματεύσεις που αφορούν στο οικονομικό, στο χρήμα εκείνος. 2 δις στο τραπέζι, στη γωνία κάπου περιμένουν, αρκεί να φτάσουμε εκεί με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων που μας έχουν θέσει. Από χτες βρίσκονται στην Ελλάδα οι θεσμοί, πρόσωποι των θεσμών, και κάνουν την πρώτη τους αξιολόγηση για την πορεία τουλάχιστον της οικονομικής πολιτικής έτσι όπως εφαρμόζεται ή τα μέτρα τα οποία και θα πάρθουν. Αγκάθια εξακολουθούν να παραμένουν οι πληστηριασμοί, ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση και όχι μόνο. Να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες και διαραίουν από το πρωί, διότι θα πρέπει μέχρι αύριο το πολύ τη Δευτέρα να δοθεί το τελικό πράσινο φως για να εκταμιευτεί η δόση των 2 δις, διότι ακολουθεί και το 1 δις τα χρήματα που θα πρέπει να πάρουμε, υποδόση, αλλά και με ανάλογα προαπαιτούμενα, μην νομίζουμε κιόλας, αλλά 35 μας έρχονται ουσιαστικά. Και υπάρχουν και τα 10 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εκεί πέρα πατάμε για μήπως και μπορέσουμε να πάρουμε και τα 2 δις. Και στο προσφυγικό βεβαίως, το οποίο με κάθε τρόπο το συνδέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πρέπει να πούμε, με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Πάντως οι πληροφορίες θέλουν ότι υπάρχει μια ελαστικοποίηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι έχει να κάνει με τα λεγόμενα αγκάθια. Δηλαδή, φαίνεται ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να δεχτεί και να υποχωρήσει στο θέμα της απελευθέρωσης των πληστηριασμών, ζητώντας να προστατευτεί περιουσία αντικειμενικής αξίας 180.000 ευρώ, ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσό, και αν χρειαστεί να υποχωρήσει ακόμα και στα 150.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία, αλλά υπό την προϋπόθεση να δεχθούν οι τράπεζες ότι αυτοί που θα υποστούν τους πληστηριασμούς θα είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Με βάση τις τράπεζες, ποιος είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, ενώ για τους υπόλοιπους που θα μείνουν ακάλυπτοι θα υπάρξει μία περίοδος χάρτας πριν επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα, ακόμη και στα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση αναμένεται να υποχωρήσει σε ένα ποσό κάτω από τις 30.000 ευρώ για οικογένεια με παιδιά, ξεκινώντας από 20.000 ευρώ για τον άγαμο, ενώ μέχρι τώρα είχε θέσει το όριο των 32.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στις αλλαγές που αφορούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, οι κυβέρνηση και οι δανειστές συμφωνούν ότι η απώλεια της ρύθμισης θα επέρχεται αν έσληξη πρόθεσμες οφειλές δεν τακτοποιούνται μέσα σε 30 ημέρες για όσους πληρώνουν δόσεις το 2015, σε 20 για αυτούς που πληρώνουν και το 2016 και σε 10. Το χάσατε αν καθυστερήσετε για 10 μέρες, αν έχετε βάλει δόσεις και για το 2017. Περιμένουμε να κλείσουμε, είπαμε, αυτά όλα μέχρι και το Σάββατο, ενώ στο θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι δανειστές περιμένουν το σχέδιο δράσης του Υπουργείου. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ίδια η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ έχει συνδέσει άμεσα το προσφυγικό με το ζήτημα της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και τόνισε μάλιστα σε ένα κείμενο το οποίο και έχει προσυπογράψει ότι καλό θα είναι οι χώρες οι οποίες και υπομίζονται το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού να έχουν μια χαλάρωση σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα το οποίο και ζητείται να τηρήσει. Καλά τα νέα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερη διάθεση από όλους τους υπόλοιπους. Να πάμε τώρα λίγο σε ένα ρεπορτάζ, γιατί αφορά τους πληστηριασμούς, ωστόσο πραγματικά τα νοικοκυριά έχουν φτάσει σε ένα τέλμα. Οι ίδιοι οι καταναλωτές δηλώνουν ότι είναι κάτι το οποίο ούτε θα το δεχτούν, ούτε μπορούν να το αντέξουν. Υπάρχουν οι λεγόμενοι παραδοσιακοί κακοπληρωτές, για μεγάλα μιλάμε ποσά, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, λόγω οικονομικής αδυναμίας, δύσκολα τα βγάζουν πέρα και έχουν πέσει έξω στις υποχρεώσεις τους. Ας δούμε το τι λένε λοιπόν οι Θρακιώτες και το τι σκέφτονται για το θέμα των πληστηριασμών και επανερχόμαστε.
Κυβερνητική λύση επιζητούν οι πολίτες αναφορικά με το θέμα των πληστηριασμών και κυρίως αυτών της πρώτης κατοικίας που τους πλήττει βάναυσα. Όπως επισημαίνουν στο φακό της Αλφα τηλεόρασης, το θέμα αυτό έχει προκύψει όχι από δική τους ασυνέπεια, αλλά από την γενικευμένη πορεία των οικονομικών της χώρας. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτή την υπόθεση. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό, γιατί τα παιδιά ξεκινήσανε με κάποιες προοπτικές που ο μισθός ήταν ανεβασμένος και μπορούσαν να βγουν πέρα στις δόσεις των δανείων τους. Τώρα όμως εκεί που φτάσαμε, ναι μεν τα χαρτιά δείχνουν ότι παίρνουν κάποια χρήματα γύρω στο χιλιάρικο και πάνω, αλλά όμως στην πραγματικότητα στο χέρι πέφτουν πολύ λιγότερα χρήματα. Με αποτέλεσμα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Δεν το κάνουν γιατί δεν έχουν, κάνουν τους μπαταξίδες όπως τους λένε, αλλά γιατί αυτοί πραγματικά δεν έχουν χρήματα. Με την ανεργία να καλπάζει, τις δόσεις των στεγαστικών να ανεβαίνουν και τους μισθούς να κατεβαίνουν όλο και χαμηλότερα, οι πολίτες δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι μπαταξίδες, επισημαίνουν, απλά δεν τα βγάζουν πέρα. Δεν μπορούν να δώσουν τις δόσεις, διότι εκεί που έχουν φτάσει οι δόσεις και οι μισθοί είναι χαμηλοί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό έχω να πω εγώ. Και δεν το βρίσκω καθόλου σωστό και θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός αυτό να το υποστηρίξει για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, γιατί τώρα το να χάνεις την κατοικία σου και να βγάζεις πληστηριασμό, δύσκολα. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν οι δήμονες ότι ή πρέπει να βοηθήσουν τον κόσμο ή πρέπει να λάβουν κάποια ελαφρυντικά μέτρα. Διότι με αυτά τα μέτρα και τώρα χειμώνας έρθει αυτό το μήνα, για φανταστείτε όλοι. Έχουν έμφυα, έχουν τη φορολογική, έχουν φορεία να πληρώσουν, έχουν τέλη κυκλοφορίας. Όλα μαζί και η ενεργεία στην αρχή, πού θα βγουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να καταλάβουν τον κόσμο, να δώσουν να καταλάβει ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πολλά. Εδώ και μια πενταετία συνέχεια πληρώνει. Λοιπόν, ας το σκεφτούν λίγο πιο ψύχραμα το ζήτημα, να μπορέσουν να δώσουν κάποια κινήτρα ή έστω να μπορέσουν να βοηθήσουν. Αυτοί που έχουν παραπάνω εισόδημα, αυτό να γίνει ο πληστηριασμός. Αλλά αυτοί που είναι κάτω από το εισόδημα, να μην τους πειράξει καθόλου. Από σήμερα το απόγευμα, πάντως, άρχισαν οι κρίσιμες διαβουλεύσεις του Οικονομικού Επιτελείου με τους επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα, προκειμένου να κλείσουν εντός της εβδομάδας όλα τα εκκρεμή ζητήματα, με έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Όπως ανέφερε την Τρίτη στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, κυβερνητική προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός της εβδομάδας, οπότε και θα γνωστοποιηθεί η πορεία του ζητήματος. Πάντως, στη Σύνοδο Κορυφής της Μάλτας και στις άτυπες συναντήσεις που θα έχει εκεί σήμερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας, θα δοθεί βάρος και στη διαπραγμάτευση σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο. Το ρεπορτάζ βεβαίως προβλήθηκε την περασμένη Τρίτη. Βεβαίως να πούμε ότι το πρόβλημα παραμένει τεράστιο και δεν ξέρω γιατί. Ειδικά στην περίοδο της κρίσεως, το ακίνητο φαίνεται να είναι το αγαπημένο σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις φοροεπιδρομές. Και τώρα αυτό νομίζω ότι ήταν το τελευταίο. Υπήρχε ένα ανάχωμα για την πρώτη κατοικία. Όλοι έλεγαν ότι εντάξει, αυτός ο οποίος και χρωστάει και έχει ένα αλφα περιουσιακό, έχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία, να βγουν σε πληστηριασμό τα υπόλοιπα, αλλά η κύρια κατοικία, η πρώτη του κατοικία, το σπίτι στο οποίο μένει και το οποίο το έχει πληρώσει, όχι μία, 100 φορές και με τις φορολογίες, να το αφήσουν στην ησυχία τους. Ούτε αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και για να δούμε βεβαίως τι θα γίνει, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο και θα ανοίξει και τους οσκούς του αιώλου. Να κλείσουμε λίγο αυτό το ζήτημα, διότι τη Δευτέρα είπαμε θα μάθουμε περισσότερα. Όταν θα έχουμε και εκπομπή τώρα τη Δευτέρα, θα έχουμε να σας δώσουμε και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις με το τι μέλη γενέστε και με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και νομίζω θα ξεκαθαρίσουν και όλα τα κριτήρια και με το τι ποιες θα είναι οι αντιδράσεις καταναλωτών, οργανώσεων, ανθρώπων. Νομίζω ότι θα πούμε πολλά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι η εντός εισαγωγικών ευχάριστη οικονομική είδηση, γιατί εκεί καταλήξαμε, δηλαδή να είναι ευχάριστη μία είδηση όταν μιλούμε για επιδότηση εργασίας. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Παλιότερα δεν τα χρειαζόμασταν σε τέτοιο βαθμό, αλλά τώρα πλέον τα χρειαζόμαστε. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει η διάθεση να ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα το πρόγραμμα το οποίο και αφορά σε επιδοτήσεις τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν άνεργοι, όσο και σε εργαζόμενους οι οποίοι και έχουν προσληφθεί από 1/1/2015 και έπειτα για τις επιχειρήσεις που τους έχουν προσλάβει. Να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς αφορά. Λοιπόν, η επιδότηση του ΕΕΔ αφορά νέους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως βλέπετε και εσείς, πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1η-1η του 2014.
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1η-1η του 2015, όπως σας είπα και εγώ, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους. Συγκεκριμένα λοιπόν, και να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε στην επόμενη κάρτα, η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Μιλούμε για ενίκεια, μιλούμε για αποσβέσεις παγίων, μιλούμε για ασφαλιστικές εισφορές, για έμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού, αυτά καλύπτονται, αλλά και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα. Θα βήξω, μου επιτρέπετε. Πραγματικά, τι να πω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ποσά. Το ποσό της επιχορήγησης τώρα για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατά νότα το όριο στα 10.000 ευρώ, σύμφωνα όμως με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπου ελέγχου. Δηλαδή, 1η-1η του 2014 ανοίξατε επιχείρηση και ήσασταν άνεργος. Έχετε αποδείξεις από ενίκεια, όπως είπαμε, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού. Αυτά θα επιδοτηθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιχειρήσεις που έκαναν προσλήψεις, για να επιδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν προβεί και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων που είχαν το Δεκέμβριο του 2014. Από το 14 Δεκεμβρίου του 2014 πρέπει να έχουν αυξηθεί οι εργαζόμενοι και θα πρέπει να ήταν άνεργοι όταν τους πήρε. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν προσλάβει πρώην ανέργους κατά το χρονικό διάστημα, να δούμε λίγο την επόμενη κάρτα, από 1η-1η του 2015 μέχρι και τις 31/8 του 2015 με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, αορίστου χρόνου πλήρους ή και μερικής απασχόλησης. Θα ξανασβήσω. Με συγχωρείτε, είμαι άρρωστη. Λοιπόν, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό που είχαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν θα πρέπει να έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός. Το 2014 πήρατε το 2015 κόσμο, ήταν άνεργοι, θα επιδοτηθείτε. Πρέπει όμως να μην έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων. Να συνεχίσουμε. Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση κατά ανώτατο όριο 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι θα μπορούν να απευθύνονται στον ΟΕΔ από τη Δευτέρα, είπαμε 23 Νοεμβρίου, θα μπορούν να υπαχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Νομίζω ότι τελειώσαμε και με αυτή την κάρτα, αγαπημένη μου Πασχάλη Μπόρα, και νομίζω ότι τελείωσε γενικά, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτή ήταν η ενημέρωσή σας. Νομίζω ότι αυτή ήταν η ενημέρωσή σας και νομίζω ότι σας κατατόπισα κιόλας σε ό,τι έχει να κάνει με το τι δικαιούστε και πόσα χρήματα μπορείτε να πάρετε. Τώρα να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε απεργιακή κινητοποίηση χθες, γι' αυτό και δεν βγήκαμε. Και εμείς γι' αυτό δεν βγήκαμε βεβαίως και οι ενημερωτικές εκπομπές, διότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμμετείχαν στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προκηρύξει η ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και στην οποία συμμετείχαν ΕΣΥΑ και ΕΣΥΕΜΦ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με συγκεκριμένα αιτήματα. Πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή συνδικαλιστών, εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων. Βγήκαν στους δρόμους όλοι. Θα πάμε να δούμε το τι έγινε και στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Να καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσίρτσι, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, ο οποίος και βρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση της Αλεξανδρούπολης. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίρτσι. Καλησπέρα σας, κυρία Σόγου, και περαστικά. Σας ευχαριστώ, ειλικρινά. Θα περάσει όμως τη Δευτέρα να δείτε πώς θα μιλάω. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι είχαμε και το παράδοξο σε πολλές περιοχές να έχουμε πλέον τρεις απεργιακές συγκεντρώσεις. Έτσι δεν είναι? Σε κάποιες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, όντως σημειώθηκε και αυτό που λέτε. Και αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Το λέγαμε τόσα χρόνια ότι καλό θα ήταν όλοι οι συνδικαλιστές ή αυτοί που εκπροσωπούν, ας το πούμε, το εργατικό κίνημα, να, και πλέον και το κίνημα των ανέργων, των συνταξιούχων, μην τα ξαναλέμε, να βρίσκονται σε μία συγκέντρωση. Πλέον έχουμε δει και το φαινόμενο των τριών. Η αλήθεια είναι ότι ενώ όλοι στους λόγους μας μιλάμε για μαζικές κινητοποιήσεις, προφανώς γιατί υπάρχει και το γνωμικό ισχύς εν τη ενώση,
Δυστυχώς, για κάποιους λόγους που θα πρέπει να ρωτήσετε τους υπόλοιπους, μια και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ είναι τα τριτοβάθμια θεσμικά όργανα που αναγνωρίζονται άλλωστε και από το κράτος. Δυστυχώς έχουμε τέτοιου είδους εικόνες. Να βλέπουμε δύο και τρεις συγκεντρώσεις ακόμα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το θέμα είναι βεβαίως, κύριε Τσίρτσι, αν είστε ικανοποιημένος καταρχήν από τις απεργιακές συγκεντρώσεις οι οποίες και έγιναν και τη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Ο τομέας της ΑΔΕΔΗ αφορά στο δημόσιο τομέα και ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι και δεν συμμετέχουν, διότι αυτά που έχουν να χάσουν είναι περισσότερα από αυτά που είναι τα ημερομίσθια τους. Με άλλο ημερομίσθιο πληρώνονται και άλλο καταβάλουν όταν απεργούν. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, ναι. Κάποιος που μπορεί να παίρνει 50 ευρώ ημερομίσθιο, όταν απεργεί χάνει 100. Έτσι. Να το πούμε χονδρικά. Η αλήθεια είναι, για να ολοκληρώσω και το προηγούμενο, ότι έστω και έτσι η χθεσινή μέρα μας κάνει μόνο να ελπίζουμε. Διότι και τα ποσοστά συμμετοχής των εργαζομένων και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα αυξήθηκαν. Προφανώς ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλη εκλογική μάχη για να ξανατιμωρήσει κάποιους άλλους και να έρθουν κάποιοι άλλοι δίθεν να αλλάξουν τα πράγματα. Αντίθετα, όλα παραμένουν ίδια, ίσως και χειρότερα. Θα δείξει το μέλλον, το οποίο θα καταγραφεί στην ιστορία. Άρα, στην ιστορία θα πρέπει μετά από μερικά χρόνια, όταν θα τη βλέπουμε, να καταγράψουμε και την κινηματική πλέον δραστηριοποίηση του κόσμου. Και αυτό ήταν το δικό μήνυμα το χθεσινό, που εκτός από τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία, τα οποία αυξήθηκαν και μας αφήνει ικανοποιημένους, παράλληλα είχαμε και μαζικότερες συγκεντρώσεις. Να το πούμε και πιο απλά, υπήρχαν άνθρωποι που παλιότερα απεργούσαν, αλλά δεν κατέβαιναν στη συγκέντρωση. Ναι, ναι. Ακόμα και αυτό το στοίχημα φαίνεται να το κερδίζουμε. Διότι θα πρέπει όλοι μαζί, εργαζόμενοι, άνεργοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, να δώσουμε παλμό και στις συγκεντρώσεις μας. Να δώσουμε παλμό στις κινητοποιήσεις μας. Να δείξουμε ότι όντως ενωνόμαστε, δεν μας φοβίζει τίποτα και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Να ρωτήσω βεβαίως εάν θα επαναληφθεί αυτή η κινητοποίηση, εάν θα υπάρχει ήδη προγραμματισμός για το επόμενο βήμα ή όχι ακόμη. Όπως το είπατε, επόμενο βήμα. Όλα τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Νομίζω ότι ένα πρώτο μήνυμα προς τη σημερινή κυβέρνηση έχει φύγει. Αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε και εμείς με τη σημερινή μας συνάντηση μετά από λίγο στις 6 που θα έχουμε με δύο βουλευτές στο Εύρο, τον κύριο Ρίζο και την κυρία Καρά. Βέβαια δεν έχει να κάνει με την απεργία μόνο. Έχουν δρομολογηθεί οι συναντήσεις μας από τον Οκτώβριο. Ουσιαστικά σήμερα ολοκληρώνονται με τους βουλευτές του Εύρου. Δεν είναι δηλαδή ότι το συνδυάσαμε με την απεργία, για να είμαι ακριβοδίκαιος. Όμως, με αφορμή και τη χθεσινή μέρα, θα γίνει λογικά μια κουβέντα και πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, αλλά και γενικότερα η κοινωνία, ότι όταν έχουμε συμμετοχή σε δράσεις, όπως ιδίως είναι μια απεργιακή μέρα και ακόμα περισσότερο συμμετοχή σε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, μπορούμε να στείλουμε εμείς που εκπροσωπούμε την κοινωνία και κυρίως τους εργαζόμενους, να στείλουμε πιο ξεκάθαρα το μήνυμα σε αυτούς που μας εκπροσωπούν αντίστοιχα στην Ελληνική Βουλή. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά πάντως, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι για μία ακόμα φορά βγήκαν στους δρόμους εργαζόμενοι. Το έχω ξαναπεί βεβαίως ότι πλέον μετράμε περισσότερο ανέργους και συνταξιούχους από ότι πραγματικούς εργαζόμενους. Οπότε και το κάλεσμα γίνεται και σε αυτούς κάθε φορά. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Είχαμε κάποια έκτροπα, πρέπει να πούμε πάλι, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στις πόλεις, στις περιφερειακές, δεν σημειώθηκαν, δόξα ο Θεός. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι σε πολύ λίγα λεπτά. Και τι σας έχω. Δεν ξέρω αν το έχετε στην τσέπη σας, αλλά εγώ θα σας δείξω το καινούριο 20 ευρώ, το οποίο και θα μας μοιράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καινούριο 20 ευρώ. Τώρα με το πλαστικό χρήμα, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ξέρω πόσοι θα το δούμε από κοντά, αλλά θα σας το δείξω εγώ σε λίγη ώρα.